Δεν βλέπω όντως να σβήνει για πολύ καιρό. Είχαμε ένα στόχο. Ήρθαμε από την Παρασκευή, βασικά τον είχαμε το στόχο. Κάναμε το πρώτο βήμα, είπαμε σήμερα εδώ θα έρθουμε να το πάρουμε. Και το πήραμε και γελάσαμε τελευταίοι. Στόχος ήταν πράγματι από την Παρασκευή ή ήταν από τότε που ο Παναθηναϊκός σας απέκλεισε με το πρωτάθλημα και κερδίζοντας ο Παναθηναϊκός την ΑΕΚ, είχατε να το αποκτήσετε στο κύπελλο? Η αλήθεια είναι ότι τους το χρωστάγαμε. Τους το χρωστάγαμε από το πρωτάθλημα που μας πετάξαν έξω, άδικα πιστεύω. Οπότε είναι διπλή η χαρά που παίξαμε τον Παναθηναϊκό και τους αποκλείσαμε και ήρθαμε εδώ πέρα και τους σηκώσαμε. Θέλω να ρωτήσω κάτι κάνοντας λίγο τον έξυπνο. Λεφτά πολλά δεν παίρνετε. Μην πεις αν παίρνετε. Ούτε πολλά δεν παίρνετε. Πολλά δεν παίρνετε. Πάει αυτό. Για ποιο στόχο ζείτε, με ποιο στόχο είστε κάθε μέρα στο γήπεδο και προσφέρετε ένα καταπληκτικό θέαμα όπως ήταν και αυτό στον απόψινό τελικό? Ήταν πράγματι ωραίο θέαμα. Έχουμε πει πάνω από το Σεπτέμβριο. Με την προσθήκη βέβαια του Σπύρου του Κρίτσαλη. Είπαμε την πρώτη μέρα ότι στόχος είναι ένας τίτλος, οποιοσδήποτε τίτλος. Και ήρθαμε εδώ, παίξαμε για την ομάδα, είτε πολλά είτε λίγα είτε καθόλου τα λεφτά. Είπαμε να παίξουμε όσο μεγαλύτερα μπορούμε και να σηκώσουμε ό,τι μπορούμε. Και το κάναμε.